Προσπαθήσω να είμαι σύντομη. Για άλλη μια φορά φτιάξατε ένα νομοσχέδιο τεραστίων διαστάσεων που δρομολογεί τη νέα πραγματικότητα της ισχυρής ιδιωτικής πρωτοβουλίας παντού, αφαιρώντας την κρατική εποπτεία, αφήνει τους συνταξιούχους σε κατάσταση παινίας και ξεχνά ολόκληρους κλάδους όπως τις τέχνες, τις δημοσιογραφίες και άλλους, αλλά και τη συνθήκη των ελεύθερων επαγγελματιών, αφήνοντας σε απόλυτη σύγχυση και απόγνωση αυτούς τους ανθρώπους. Μιλάτε για νοοτροπία αποταμίευσης των συνταξιούχων, όταν πολύ σωστά σας είπε ο συνάδελφος από το ΚΚΕ ότι δεν έχετε κάνει απολύτως τίποτα για να εισπράξετε οφειλές ΕΦΚΑ 46 δισεκατομμυρίων ευρώ από 3.000 αφημοί που χρωστάνε το 40% των οφειλών. Θα εισπραχθούν αυτά ή θα πάνε να προσθεθούν στο ασύλληπτο ποσό των επισφαλιών από τα υπόλοιπα ταμεία? Δεν απαντήσατε ποτέ. Αλλά είναι συνήθις τακτική να πετάτε το μπαλάκι της ευθύνης και της αποταμίευσης των ψίχουλων στον πολίτη που βάλετε από παντού και να δίνετε επιστροφή αναδρομικών σε συνταξιούχους λόγω αλλαγής κλιμακίου και όλα καλά. Ακόμα και η Ευρωπαϊκή Ένωση ανησυχεί για το νομοσχέδιο, καθώς εκτιμήσεις των ειδικών αναφέρουν πως η τρύπα στα δημόσια ταμεία από την ιδιωτικοποίηση των επικουρικών θα μεγαλώσει δυσθεώρητα. Και βέβαια μπαίνει τα φόπλακα στον πολύπαθο κλάδο των καλλιτεχνών και πολλών άλλων ελευθέρων επαγγελματιών με το τερμακτό εισόδημα και τη φορολόγησή του. Και μιλάτε για σεβασμό στα δικαιώματα, όταν αμφισβητείτε το θεμελιώδες δικαίωμα της έκφρασης και λογοκρίνετε έργα τέχνης. Πρέπει να δίνουμε μάχες για τα βασικά σε αυτή τη χώρα, δυστυχώς. Γιατί τελικά αυτή είναι η πάγια τακτική της κυβέρνησης, δηλαδή είναι ένα μόνο θεωρητικό σχήμα, μια ουτοπική πρόφαση, λόγια στο χαρτί. Μιλάμε μόνο για μια πρόβλεψη ίσπραξης, μελλοντικής, αβέβαιης και στην πλάτη του απλού πολίτη, του Έλληνα που υποφέρει από την ακρίβεια, που τον έχετε κλείσει το καβούκι του και παρακολουθεί τις γιορτές από την τηλεόραση με κλειστή θέρμανση και άδειο τραπέζι. Κανείς δεν μπορεί να πιστέψει ότι θα εισπραχτούν τα ποσά που φαντάζεστε και εν τέλει θα προσφέρουν το κράτος δικαίου και δημοκρατίας που θέλουμε όλοι. Και βέβαια, μπαίνουν ευθέως στο σκηνικό οι χρηματαγορές και το σύστημα της ατομικής αποταμίευσης και της εκμετάλλευσής του, που ευνοεί μόνο τις εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων. Πάρα πολύ ενδιαφέρον ήταν σε όλη αυτή τη διαδικασία να βλέπουμε τον κύριο Γεωργιάδη να υπερασπίζεται άτσαλα τους λάθρομετανάστες, όπως επανειλημμένα τονίζει. Λάθρομετανάστες, την ακούσαμε αυτή τη λέξη πάρα πολλές φορές. Εγώ έχω να πω το εξής, ότι ο φασισμός είναι οριζόντια νοοτροπία, στηρίζεται στο φόβο και στο μίσος. Πρέπει να δώσουμε μεγάλη βάση στα γεννήματα των λόγων μας. Και δηλώνω ξεκάθαρα το εξής. Κάθε φορά που βάζουμε λέξεις και από κάτω στριμώχνουμε ανώμιους ανθρώπους, πρέπει να το σκεφτόμαστε διπλά. Όλοι μας. Γιατί η γενίκευση είναι η αρχή του φασισμού. Σκέφτονται όλοι στη δεξιά με τον ίδιο τρόπο? Στην αριστερά είναι όλοι οι ίδιοι οι τραγουδιστές, οι Κινέζοι, οι Γερμανοί? Δεν θα παίζουμε με τις λέξεις και τα λεξικά, κύριε Γεωργιάδη. Ούτε θα συζητάμε αν ο λαθραγναγνώστης ή ο λαθρεπιβάτης είναι άνθρωποι, όπως είπατε. Φυσικά και είναι άνθρωποι. Δεν θα διαφωνήσουμε και σε αυτό, αν είναι δυνατόν. Οι χαρακτηρισμοί όμως του κύριου Γεωργιάδη δεν βοηθούν την κοινωνία. Με το να απαξιώνεις εμέσους ανθρώπους με χαρακτηρισμούς φέρει μεγάλη ευθύνη και είναι η ώρα να την αναλάβουμε όλοι μας. Και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Αν πει κανείς τους Κινέζους κίτρινους δεν είναι λάθος, όμως δεν χρειάζεται. Απαξιώνει ένα ολόκληρο πολιτισμό εστιάζοντας σε ένα χαρακτηριστικό. Αν μπει ένας δάσκαλος δεύτερης ευκαιρίας στις φυλακές και πει καλημέρα παράνομοι εγκληματίες, δεν θα κάνει λάθος λεκτικά. Όμως με αυτόν τον τρόπο θα υπονομεύσει το λειτουργήμά του, θα στιγματίσει και θα είναι αναποτελεσματικός. Δεν θα είναι λειτουργός, με λίγα λόγια. Σκεφτείτε λοιπόν τη δική σας ευθύνη και μην κάνετε ότι δεν καταλαβαίνετε όταν χαρακτηρίζετε λαθρέους τους ανθρώπους βάζοντας μια ομπρέλα μίσους πάνω από ταλαιπωρημένες γυναίκες και παιδιά. Μην κάνετε πως δεν καταλαβαίνετε πως παραβιάζονται κατάφορα τα δικαιώματά τους. Και το παράξενο είναι πως όταν βάζουν εμάς κάτω από μια ταμπέλα, κάτω από γενικούς χαρακτηρισμούς, μας ενοχλεί και μας κάνει να διαμαρτυρόμαστε έντονα. Αλλά παρόλα αυτά δεν διστάζουμε να το κάνουμε στους άλλους. Τέτοιο παράδοξο ζούσαμε και ζήσαμε εδώ πέρα μέσα. Βρείτε λοιπόν το θάρρος να φύγετε από αυτό το λαϊκισμό και τον έμεσο χειρισμό των ανθρώπων, χωρίς να είσαστε με το ένα πόδι δήθεν υπέρ των δικαιωμάτων του ανθρώπου και με το άλλο στην μοναδική σας αξία, που είναι το όφελος το δικό σας και των ομοίων σας. Δεν μπορείτε να μιλάτε για ανθρώπινα δικαιώματα βάζοντας τα δικά σας πάνω από τον άλλον.
τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι για όλους. Δεν είναι των Ελλήνων γραμμένα με χρυσά γράμματα και των υπολείπων με μαύρα. Κάτι δεν έχετε καταλάβει καλά. Τα ανθρώπινα δικαιώματα και το διεθνές δίκαιο είναι για όλους όπου και αν βρίσκονται. Τα υπόλοιπα είναι απλώς θόρυβος και μπλα μπλα. Και αυτό το λέω εγώ που σαφώς έχω υποστεί επανειλημμένα αυτή τη στοχοποίηση και τη διάκριση από ανθρώπους που γενικολογούν και τσουβαλιάζουν. Αλλά και έχω κατηγορηθεί επειδή αρνήθηκα να το κάνω σε άλλους. Ακόμα και σε ανθρώπους με τους οποίους διαφωνώ κάθετα. Είμαι ο τελευταίος άνθρωπος που θα χρησιμοποιήσω τέτοιες μεθόδους που θεωρώ καταστροφικές και επιζήμιες. Αυτές οι τακτικές ενθαρρύνουν μόνο τις ανισότητες, την αδικία και το συντηρητισμό. Και δυστυχώς οδηγούν και σε γενικευμένα συμπεράσματα και νομοθετήματα, αφού αδυνατούν να πείσουν λεπτές αποχρώσεις και ανάγκες του κάθε πολίτη ξεχωριστά. Με αποτέλεσμα να ζητάμε από τους χορευτές της λυρικής να χορεύουν μέχρι τα 67. Εκεί έχουμε καταντήσει, γιατί δεν μπορούμε να αναγνωρίσουμε τις ιδιαιτερότητες του κάθε ανθρώπου, πολύ απλά. Όμως κάποια στιγμή θα καταλάβουμε πως η κοινωνία είναι ένα υπέροχο μοσαϊκό ανθρώπων, ίσων και απαραίτητων, με ξεχωριστές ανάγκες που δεν μπορούν να παραβλεφθούν. Και όχι, δεν τους βλέπετε. Μπορεί να λέτε ότι τους δέχεστε, αλλά τα δικαιώματα των αμαία, των ομοφυλόφιλων, των καλλιτεχνών, των μεταναστών, των γυναικών και άλλων είναι ακόμα στο περιθώριο. Μην μιλάτε για δικαιώματα, ούτε τα στοιχειώδη δεν μπορείτε να δεχτείτε. Και το βλέπουμε και στη συνεχή φήμωση της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας και στην προσπάθεια φήμωσης της Προέδρου των Θυμάτων των Τεμπών. Ευχαριστώ πολύ.